μέσα τσάλινα κορμιά. Παίχτες βγαλμένοι από φωτιά, ήρωες των εξέδρων. Παίχτες με φλόγα στην καρδιά, παίχτες δεμένοι μια γροθιά, αγρίνια των γηπέδων. Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Σήμερα, Δευτέρα, 1η Μαρτίου, συνεχίζοντας την περιήγησή μας στις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και των Εραστεχνικών Πρωταθλημάτων Αθήνα, Πειραιά και Ανατολικής Αττικής, ήρθαμε στο γήπεδο του Μουσχάτου για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της ομώνυμης ομάδας και να συζητήσουμε για την επανέναρξη των προπονήσεων και του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον νέο προπονητή του Μουσχάτου, τον Γιώργο Αρχοντάκη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Καλή επιτυχία στο έργο που ανέλαβες στην ομάδα. Πες μου πώς και επέλεξες το Μουσχάτο να είναι ο επόμενος... Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν ξεκινάς μια συνεργασία, σίγουρα έχει να κάνει με την προσέγγιση που γίνεται από την κάθε ομάδα. Συζητώντας βρήκαμε αρκετά κοινά τα οποία θα μας κάνουν να έχουμε κάποιους στόχους στους οποίους αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να οριοθετήσουμε διότι δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η συνέχεια του φετινού πρωταθλήματος. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα είναι πρόκληση για κάθε προπονητή. Έχει βάλει από το καλοκαίρι πολύ υψηλούς στόχους και αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο έλκει τον κάθε προπονητή. Το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής το γνωρίζεις καλά, ήσουν τελευταία και στον Ελυσιακό, ξέρεις από... Βέβαια, να δούμε, έχει ανακοινωθεί 28 Μαρτίου η έναρξη του πρωταθλήματος, να δούμε, ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς ο τρόπος διεξαγωγής. Σαν προτινόμενοι, ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, σε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι οι καταστάσεις προπονητικά που δεν τις έχουμε ξαναδεί. Τα δεδομένα τα δικά μας με 4 μήνες αποχή, με την περσινή αποχή, είναι κοινός παρονόμας για όλες τις ομάδες, αλλά είναι πολύ δύσκολες. Και ανάλογα τι θα αποφασίσει η ΕΠΟ, δηλαδή πόσα παιχνίδια θα παίξουμε, θα κρίνει και το πόσο μεγάλος βαθμός δυσκολίας θα είναι για εμάς προπονητές και για τα παιδιά, που σίγουρα είναι και για αυτά κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει. Σήμερα έγινε η 5η προπόνηση της ομάδας. Πιστεύεις ότι είναι αρκετό το χρονικό διάστημα, coach, μέχρι τις 28 Μαρτίου, ώστε να προετοιμαστεί η ομάδα, να θα είναι έτοιμη το Μουσχάτο? Είναι 5,5 εβδομάδες. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κατά 70% μια πλήρης προετοιμασία. Βέβαια είναι... μήνα Μάρτη, κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει. Αυτό είναι νομίζω σκανδιναβικές χώρες ξεκινάνε Μάρτη μήνα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει ο εγκλεισμός με τα παιδιά που είναι όλο μέσα. Δεν ζούμε φυσιολογικές καταστάσεις και όλο αυτό έχει επηρεάσει και ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές και σωματικά σίγουρα. Υπάρχουν προβλήματα ή όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή σου? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες απουσίες, οι οποίες μέσα στη βδομάδα θα ξεκαθαρίσει ποια παιδιά θα μείνουν και κάποιες μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν σίγουρα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, coach, έτσι? Είναι όχι, όλοι... όχι, όχι. Οι προσθήκες, σε ποιες θέσεις θα εισηγηθείς εσύ, coach, στη διοίκηση? Θα ήθελα να μιλήσουμε την άλλη βδομάδα, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, να έρθουν και τα παιδιά που λείπουν, που έχουν κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Πάντως, σίγουρα θα γίνουν μεταγραφές. Χρειάζεται ενίσχυση, έτσι? Θα γίνουν κάποιες προσθήκες, οι οποίες θα είναι 1-2. Δεν θα είναι πολλές. Και ποιος θα είναι ο στόχος του Μουσχάτου στο πρωτάθλημα? Ο στόχος του Μουσχάτου φέτος είναι υψηλός. Βέβαια, βαθμολογικά η ομάδα έχει μείνει πίσω. Στους 3 αγώνες που έδωσε, είχε 1 ισοπαλία και 2 ήττες. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε πόσους αγώνες θα παίξουμε. Γιατί αν παίξουμε 6-7 αγώνες, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι λίγο δύσκολο να βάλουμε υψηλούς στόχους.
Παρ' όλα αυτά είναι μια ομάδα φτιαγμένη για, για να ονειρεύεται. Το μείον είναι ότι δεν θα έχετε τους φιλάθλους στο πλευρό σας. Αυτό μπορούν... νομίζω είναι για άλλες ομάδες. Σίγουρα είναι μείον. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος του Μοσχάτου σίγουρα ανυπομονεί να ξεκινήσουμε και να επιστρέψει η ομάδα στα θετικά αποτελέσματα. Ωραία. Ανακοινώθηκαν και το team, το δικό σου, οι συνεργάτες σου. Αν, θα, αν μπορούσες να τους ξαναναφέρεις, Γιώργο, ποιοι είναι, είναι οι άμεσοι σου συνεργάτες. Είναι ο Πέτρος ο Βοηδονικόλας, γυμναστής, και ο Παναγιώτης Αθανασόπουλος, προπονητής θεματοφυλάκων. Ωραία. Γιώργο, τι μπορείς να υποσχεθείς στους φιλάθλους του Μοσχάτου, τι να περιμένουν από την ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, ποια θα είναι η δική σου πινελιά που θα βάλεις? Νομίζω στην προκειμένη, φάση που βρισκόμαστε, δηλαδή στην αρχή μιας προετοιμασίας προβληματικής ημερολογιακά και λόγω των συνθήκων που υπάρχουν, νομίζω δεν θα ήταν σωστό να υποσχεθούμε κάτι. Αυτό που σίγουρα θα κάνουμε, να υποσχεθούμε όσον αφορά τις πινελιές, αυτό που σίγουρα θα κάνουμε είναι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, να τα αποδώσουμε πάνω απ' όλα το ευχαριστώ στη διοίκηση που μας επέλεξε. Ένας δύσκολος όμιλος, coach, με πολλά ιστορικά σωματεία. Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πανιώνιος, είναι... Ηλιούπολη, Χαραβιακός, Φωστήρας, Εθνικός. Νομίζω είναι ο καλύτερος όμιλος που υπάρχει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω αυτό δίνει και λάμψη όμως και δίνει και ομορφιά. Ωραία. Οι παίκτες στις προπονήσεις έχουν έτσι το ζήλο έτσι, μετά από τόσο καιρό. Οι ποδοσφαιριστές μετά από τόσο καιρό γυρίσανε στο φυσικό τους περιβάλλον και σίγουρα είναι κάτι που το περιμένανε 4 μήνες. Είναι τρομερά μεγάλο διάστημα. Πάντως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, coach, έτσι, γιατί... Τεράστια προσοχή, όχι μόνο για μας, για όλες τις ομάδες είναι η δυσκολία αυτή. Δεν είναι μόνο για μας. Τώρα θα ήθελα τη δική σου άποψη, coach, ποια κατά τη δική σου γνώμη είναι η πιο δίκαιη απόφαση για το φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πιο δίκαιη απόφαση. Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Να παίξεις όσο γίνεται περισσότερα παιχνίδια, αλλά αυτό στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο. Όχι όσον αφορά το ημερολογιακό κομμάτι το να γίνει. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει το δίκαιο πάντα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία εμείς τα μαθαίνουμε τελευταίοι και δεν έχει να κάνει με το τι λέμε εμείς, αλλά το τι αποφασίζουν οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι στην ΕΠΟ, στην προηγούμενη περίπτωση. Ναι, απλώς εγώ λέω ότι, τη δική σου άποψη. Ναι, νομίζω ότι θα ήταν το δίκαιο να παίξεις το υπόλοιπο πρωτάθλημα. Και αν διεξαχθεί ένας γύρος, από το 0. Να μην διεξαχθούν 6 παιχνίδια και 7. Αυτό νομίζω ότι ακούγεται σαν ανέκδοτο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Να παίξουμε 6 παιχνίδια, 7, μετά από 4 μήνες, θα μην παίζαμε καθόλου. Και κλείνοντας, ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις? Είναι μικρό το χρονικό διάστημα από το που έχεις από την ομάδα, με τη διοίκηση. Βλέπω η διοίκηση είναι εδώ στην προπόνηση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Είναι ο Γενικός Αρχηγός, ο κύριος Αντώνης Καρπούζας, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου έχει κάνει θετική εντύπωση ότι είναι πολλοί άνθρωποι της ομάδας εδώ καθημερινά και οτιδήποτε χρειαστούμε είναι κοντά μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για μια ομάδα της συγκεκριμένης κατηγορίας, εγώ δουλεύω αρκετά χρόνια και έχω δουλέψει πολλές ομάδες. Σωστά. Την ώρα της προπόνησης είναι ελάχιστες οι ομάδες που είχαν πάντα κόσμο δίπλα, κόσμο εννοώ της διοίκησης, τόσο κόσμο και να βοηθάνε στο οτιδήποτε χρειαστούμε. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή του Μοσχάτου, Γιώργο Αρχοντάκη, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Και με... Ναι, έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε, να έχουμε υγεία όλος ο κόσμος και ο ποδοσφαιρικός κόσμος και με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε να ξεκινήσουμε τις επίσημες υποχρεώσεις. Ωραία. Εγώ να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία στην νέα σου ομάδα και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα σε επόμενη προπόνηση στον πρώτο αγώνα της ομάδας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.